Της Heretics πάμε και στο draft. Greek Heretics. Με Kaiser, με Perks, με Γιάνκος, με Gunder. Και έναν flag το οποίο απλά υπάρχει και casual είναι εκεί για να ρίξει το μέσο όρο ηλικία. Όχι, γιατί παίζουν το παιχνίδι. Ποια από τους δύο. Games. Οι Heretics μέχρι λίγο να αλλάξουν το... κάποια άτομα. Η αλήθεια είναι ότι άρχισε να το παιχνίδι να φεύγει αρκετές φορές εκτός ελέγχου. Έμοιαζε να μην να παίζουν με ένα πολύ παλιακό στυλ. Αυτοί, παρότι eSports Boomers, φαίνεται να προσαρμόζονται, η αλήθεια είναι, στο κάθε παιχνίδι. Και ακόμα και αν φέρουν τις πιο παλιακές πινελιές του τύπου Καλίστα στο bottom lane, το οποίο έχει περάσει και ήδη στο ban μαζί με το Huey και το Renekton του Icebreaker. Ενώ ο Icebreaker απλά λοκάρει τον Rumble, που θα πω ότι δεν είναι απαραίτητα για αυτόν. Μπορεί να είναι στον Enjawe, ενώ έχει αρχίσει να ξανανεβαίνει και στη ζούγκλα. Αυτό όμως είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα δούμε το Corki για όσους δεν ήταν εδώ την Τρίτη. Γιατί δεν ήσασταν εδώ την Τρίτη, σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, αναφερθήκαμε πάρα πολύ στο Corki και στις αλλαγές τις οποίες έγιναν στο patch 14-10 και αναφέραμε ότι το Corki πλέον παίζεται κατά κύρια βάση στο bot lane. Έχει δεχτεί εννοείται το nerf, δεν υπάρχει πλέον το package, δεν μπορεί να σκυλάρει με τα AP αντικείμενα. Αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό στο bot lane με critical αντικείμενα και ένα brand το οποίο επίσης σχολιάσαμε ότι είναι πολύ πολύ δυνατό στο jungle. Έχουν μείνει τα πάντα open, είναι λίγο περίεργο draft, γιατί Game Space πήγε για ban Udyr Rek'Sai, που στα μάτια μου καταλαβαίνω ότι το Rek'Sai το Udyr δεν θα το έκανα, ειδικά αν θες να πας για... Έχεις τον Icebreaker, απλά παίξεις το match, μπορείς να βγεις even. Και τι γίνεται, παίρνουν το Rumble First Pick, αλλά το Rumble First Pick τους καίει λίγο, ειδικά αν είναι solo lane, το να πάνε Karthus, η brand στο jungle. Και το Jean. Βλέπει αυτό η Paradox, παίρνει το brand μαζί με το Corki. Είναι ακριβώ. Η Caitlyn είναι open, by the way. Αυτή τη φορά είναι όντως open. Ναι. Δεν πήγε κάποιος για την Caitlyn ακόμα. Αλλά αυτό 3. Το Skarner μπορεί να είναι flex. Το Rumble μπορεί να είναι flex. Το brand είναι κατά 95% jungle. Και θέλω να δω αυτό το synergy μεταξύ brand, Corki, late game. Γιατί και οι δύο στα 2,5 items γίνονται θηρία. Ναι. Εγώ θα περίμενα να δω το Caitlyn, η αλήθεια είναι στην πλευρά της Game Space. Ειδικά μαζί με τον Rumble στο bottom lane είναι πάρα πολύ ωραίο το combo. Αλλά και ο Jhin πάνω κάτω το ίδιο κάνει και σπαϊκάρει εξαιρετικά στα δύο items και ο ίδιος. Γενικά η ομάδα της Game Space αυτή τη στιγμή στα δύο items οριακά τελειώνει και το επόμενο παιχνίδι μαζί με αυτό. Το Ash τώρα λίγο μήχανη επιλογή. Διότι από τη μία να είναι πάρα πολύ βιαστικό στο laning phase, ειδικά όσο ειδικάρει. Ω support νιώθω ότι κινδυνεύει πολύ περισσότερο από κάτι σαν Rumble άμα το γυρίσει στο bottom lane. Ή ακόμα και να μην το γυρίσει στο bottom lane, του δίνει πάρα πολύ την επιλογή από κάτι άλλο, από ένα καθαρό engage, ένα Leona, ένα Rell, ένα Alistar, το οποίο θα υποφέρει στο level 1, αλλά μετά από αυτό, με το που γίνει level 2... Το Nautilus είναι open εντωμεταξύ και είναι στα μάτια μου το καλύτερο pick του Enjawe. Έχει παίξει έναν καταπληκτικό Nautilus στα προηγούμενα παιχνίδια. Με προβληματίζει ελάχιστα το Ash. Ναι, ο Παβαρότης έχει παίξει καταπληκτική Ash και στα δύο παιχνίδια που έχουν καταφέρει να κερδίσουν η Team Paradox. Απλά, ίσως αυτό και να δείχνει μια δυναμία στο Champion Pool του, στο ότι ακόμα και όταν υπάρχει το Caitlyn ανοιχτό, το οποίο είναι terrorizer στο συγκεκριμένο patch το οποίο παίζουμε, μήπως είναι ένα pick το οποίο πρέπει να αρχίσει να βλέπει το permaban σιγά σιγά. Κοίτα, εφόσον είναι comfort με αυτό και κερδίζει με αυτό, μπορεί να το πικάρει και παίζει και πολύ πιστικά. Ναι, παίζει πάρα πολύ. Ειδικά τα άρρωστα εμένα με έχουν εντυπωσιάσει από τα προηγούμενα games, ότι τα πετυχαίνει αυτά τα άρρωστα, που είναι σημαντικό. Βγάζουν και τον Jace, γιατί θέλουν να αφαιρέσουν επιλογές, μήπως έρθει καμιά AP ζούγκλα. Ότι σε φάση αυτό ο Skarner είναι. Τι μπορεί να είναι αυτό ο Skarner. Είναι τόπο Skarner και να είναι στο είναι support το Rumble. Είναι, λογικά είναι jungle Skarner, top lane Rumble και περιμένουμε τα υπόλοιπα γιατί εδώ κολλάει ένα μπρόμα αν δεν θες να πας στο planer. Γιατί έχουν παίξει πολλές φορές αυτό το matchup και τους βγαίνει. Κάτι σε Nautilus είναι να, decent. Ένας μπρόμ. Αλλά μετά πρέπει να παίξεις Jhin και blind support ενώ ο Τζον Γιάννης λέει θα πάω με το classic μου. Εντάξει, πάω... εδώ πέρα στέλνει στο Rumble. Είναι οι δύο Sion παίκτες στο πυρήνα. Νομίζω ότι δεν στέλνει στο Rumble. Κρατάς ακόμα το Rumble Flex. Οριακά στέλνει στο Skarner. Υπάρχουν ακόμα κάποιες επιλογές στη ζούγκλα. Για παράδειγμα, το Karthus υπάρχει, το οποίο είναι εξαιρετικό. Λες ο Brand μπορεί να μου κάνει invade, αλλά αν κάνει invade θα βρει ήδη μια άδεια ζούγκλα. Δεν υπάρχει κάποιο timing. Έπαιξα, είχε να παίξω χθες Karthus. Είναι αδιαστικό το pick, η αλήθεια να λέγεται. Αλλά πάνε με τον AP mid laner, γιατί βλέπουν ότι το Corki κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο mid. Μπορεί να τιμωρήσει πάρα πολύ το LeBlanc. Το Oriana λιγότερο, αλλά και πάλι έχει τα άτομα για να παίξει το μεγάλο Wombo Combo. Και τώρα θες αυτό που θα του φέρει στο Wombo Combo. Θες το Alistar, θες το Nautilus. Οριακά θα πω και τα λίγια. Ξέρεις, είναι ένα από τα champion, το LeBlanc, όπως έκανε hover προηγουμένως, είναι από τα αγαπημένα champion του Warzone, αν όχι το αγαπημένο. Και σε πάρα πολλά draft μέχρι στιγμής έχει βγει και στο δεύτερο rotation το συγκεκριμένο champion, οπότε θέλει λίγο παραπάνω προσοχή. Kha'Zix για το Savero. Okay, αυτό... Άρα πάει το Rumble support Skarner το plane. Είναι λίγο περίεργο, γιατί ο Kha'Zix στο 14-10 δεν είναι πολύ καλός. Okay, έχει πρόβλημα με το clear, τρώει outpace.
Γενικά το να κάνει όλο δράκο είναι δύσκολο και ειδικά παίζει πάνω σε brand. Που ακόμα και το 1v1 του brand, αν σε πετύχει stun, το κερδίζει και αυτό, είναι πάρα πολύ ρίσκι. Και okay, η GameSpace πάνε με κάτι πιο δοκιμαστικό. Τώρα Rumble Jin στο bot lane. Μήπως είναι και Rumble, μήπως είναι Skarner Jin στο bot lane. Δεν το αποκλείω καθόλου γι' αυτό. Skarner support στο... ήταν ένας ρόλος που μπορεί να πεζότανε. Όχι. Κοίτα, απέναντι σε. Περίμενε, τι είναι στο bot lane. Θέλει απέναντι. Ash μαζί με Nautilus. Όχι, απέναντι σε Ash Nautilus νομίζω. Δεν είναι πολύ καλό. Θέλει engage support το. Το Rumble είναι καλό. Ναι. Το Rumble είναι, καλύτερο. Γιατί πιάνει κάπω το Ash με slow, έχει κατευθείαν το follow-up με το Ash. Το Ash είναι Nautilus μπροστά. Όχι, πιάνει το Nautilus. Με το παίγιο Nautilus. Αυτό παίζει με το Skarner. Δεν μπορεί να σε σκοτώσει. Ο Skarner δεν έχει τον damage που έχει το Rumble. Και αν σκεφτεί ότι ο Jin είναι utility ειδικάρι κατά βάση, ναι, κάνει το execute. Ναι, άμα βγει μπροστά μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολα snowball. Αλλά σου δίνει range, setup και utility. Ο Rumble είναι αυτό που ο παρέχει αυτό το extra oomph όσον αφορά τον damage για να μπορεί να ολοκληρώσει το kill στην αντίπαλο 2v2. Δεν ξέρω, το top side είναι πολύ αδύναμο. Δεν βλέπω πώς μπορεί να είναι απειλή στο top side με το Kha'Zix Rumble. Ειδικά επειδή άλλοι έχουν brand sign Kha'Zix είναι Skarner. Πολύ πιο εύκολο. Ναι, Kha'Zix Skarner, ναι, αυτό εννοούσα. Απλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν είσαι μεγάλη απειλή. Το Sion είναι ok. Ναι. Και μετά το brand μπορεί να σε τρέξει αρκετά. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει το top side εδώ πέρα τη GameSpace. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν πια bot side. Το Rihanna μέχρι τα δύο items δεν μπορεί να παίξει. Το Skarner, ναι, μεν είναι oppressive. Αλλά είναι ok ω έναν αντίον το πλαστακάρι HP, μπορεί να παίξει τα trade και ο Brand έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Άρα στο bot lane πρέπει να σνομπολάρουν, πρέπει να κερδίσουν όπως και δίποτε για να δώσουν χώρο στον Kha'Zix, για να πάει ο Kha'Zix να κάνει όλα τους δράκους, να παίξει κάποιο invade μαζί με το Rumble από μακριά με το ulti. Το scaling τους βολεύει, μετά γυρνάμε στο ποιον βολεύει το scaling στο game. Και οι άλλοι scaling... έχουν κόρκι ass Brand. Σίγουρα βολεύει την Paradox. Θα σου πω εγώ με το που βγάλει ο Brand αυτά τα 2-3 αντικείμενα μαζί με τον κόρκι και την ass, η οποία. Ξανά στα χέρια του Παπαρότη έχουμε δει να βγάζει πάρα πολύ value μέσα στα team fights. Έχει καταπληκτικό position ο Παπαρότης. Νιώθω ότι κάνει αρκετά σημαντικό outscale η ομάδα της Paradox στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρέπει να παίξει όσο πιο aggressive γίνεται το early game η Games Face με την Trinity College. Ναι, και το διπλό Marksman έχει γενικά πάρα πολύ εύκολα neutral objective. Έχει έναν να το τανκάρει, τρία άτομα τα οποία το μελτάρουν στην πραγματικότητα και έναν για το turn. Οπότε, άμα είναι σπαρότη σαν neutral objective ή αν γενικά. Ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι κάτι το οποίο ελέγχει η Paradox. Σίγουρα περιμένουμε να πάνε να πιέσουν δράκους, να πάνε να πιέσουν Baron και να μπορούν να γυρίσουν αυτό. Απ' την άλλη, η GameSpace ψάχνει λίγο πολύ το Wombo Combo. Okay? Ναι. Θέλει στο υποβρύχιο Combo να μπει ανάμεσα πολλά άτομα ο Kha'Zix μαζί με μια μπάλα Oriana, να κάνει ζημιά, να έρθει ο Skarner, να του μαζέψει, να σου πει ελάτε εδώ, κάτι πάνω σε χαλάκι, χαλί, ναι, όλα αυτά. Οπότε εκεί πέρα θέλει να χτυπήσει η ομάδα τη GameSpace σε αυτά τα teamfight, αλλά πάλι. Πρέπει να αποδείξουν αυτό τώρα, okay? Γιατί στα χαρτιά παίζει εναντίον μια ομάδα που είναι πολύ κατώτερη από την ίδια. Τουλάχιστον στα ονόματα, στα χαρτιά ξαναλέμε. Πρέπει να αποδείξει ότι. Ναι, πρέπει να αποδείξει όμως ότι μπορεί να σνομπολάρει πραγματικά. Ναι, οκ. Okay. Και okay. Νομίζω ότι και πολύ από το πάρα πολύ από το game στέκεται στα χέρια του Nicolex. Όπου το Rexer του μου άρεσε, ήταν πολύ δυνατό το πώς έπαιξε το game, το πώς έκανε gank, το πώς έβαζε την ομάδα του μπροστά. Τώρα με Brand γίνεται λίγο ο πιο carry. Βλέπουμε ότι ο John Giannis πηγαίνει σε πολύ πιο tank επιλογή. Και το AD carry όπως και να κάνεις είναι utility μετά αρρώς. Αλλά εδώ ο Brand το βλέπω στα δύο items ότι θα βγαίνει μπροστά και μπορεί να πάρει plays. Μπορεί να κάνει πρώτα απ' όλα ρασάρι τα voids πανεύκολα. Μπορεί να κάνει δράκο αν είναι έστω και λίγο off tempo η GameSpace με τον AD carry του κατευθείαν. Τα objectives είναι δικά του και στα δύο items λιώνει και τον Baron. Είναι πραγματικά αηδία το πόσο γρήγορα και early μπορεί να καθαρίσει ο Brand τα δικά του. Τα δικά του camps ακριβώς τα πάντα. Βέβαια. Δεν σας κέντρισε καθόλου το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Nicolex πήγε όντως σε μια τέτοια επιλογή όπως είναι το Brand. Γιατί ρεαλιστικά μιλώντας, δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες επιλογές. Το πιο κοντινό που μπορώ να τον θυμηθώ σε τέτοιο στυλ ήταν εποχή Team Fantas με ένα Viego, το οποίο το είχε δοκιμάσει πάρα πολύ και δεν του έβγαινε και πάρα πολύ. Πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει. Είναι το βαρύ όνομα της ομάδας. Είναι ο πιο πολύπειρος στην ομάδα. Ο μοναδικός που έχει τίτλο GLL. Ο μοναδικός ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει εμφανίσει στο EMEA Masters από την ομάδα. Σίγουρα. Και θα πρέπει να πει ότι, παιδιά, είμαι αυτός που θα βάλει το πρώτο λιθαράκι. Είμαι αυτός που θα προσαρμοστεί πρώτο στο meta. Καλός κακός, το meta είναι αυτό. Ακόμα και αν βλέπουμε άλλες ομάδες να παίζουν, φαίνεται ξεκάθαρα στο solo queue το τι κυριαρχεί αυτή τη στιγμή μέσα στο Summer Drift. Εγώ περιμένω να δούμε και άλλες ομάδες να δοκιμάζουν αυτά τα AP junglers. Θα δούμε. Να δω παίχτες να βγαίνουν εκτός από το δικό τους comfort zone. Τώρα για τον Σαβέρο με το Kha'Zix, να πω την αλήθεια ότι δεν το περίμενα, ναι.
Σε γενικές γραμμές, ο Σαβέρο είναι αυτός ο παίκτης, όπως είχα σχολιάσει και στην αρχή, που θα παίξει αυτά τα ultra επιθετικά champions, θα κοιτάξει να βγει μέσα στο αντίπαλο jungle, θα παίξει το Viego, θα παίξει το Graves, θα παίξει το Kha'Zix. Αυτά είναι τα champions. Τώρα, κατά πόσο αυτά τα champions τα οποία παίζει έχουν θέση στο meta, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι δύσκολο. Και κοίτα, λες ότι θες να δεις γενικά τέτοιους junglers και να βγαίνουν από το comfort zone. Εγώ σου πω ότι όποιος jungler είναι high elo, το comfort zone του είναι brand Karth στα λίγια και όλα αυτά. Okay. Νομίζω ότι οι junglers ζητάνε να τα παίξουν. Αν πα στο ladder, πιστεύω ότι σχεδόν όλοι οι top junglers πρέπει να τα παίζουν αυτά. Άντε είναι και ο Viego. Είναι Viego και μετά είναι όλοι οι AP junglers, οι οποίοι απλά. Δεν ξέρω, απλά δουλεύουν. Και ο Viego είναι επειδή μπορεί να γίνει AP jungler. Ναι, και ο Viego είναι απλά επειδή είναι πρόκειτο στο solo και δεν ξέρω. Όλοι οι high elo junglers παίζουν Viego. Αλλά για να δούμε πώ θα πάει αυτό. Γιατί ο Kha'Zix σίγουρα είναι και αυτό solo Q jungler. Δυνατό jungler. Ναι. Ο Canyon το έβγαλε και στο competitive. Αλλά ακόμα και ο Canyon σε ένα game φάνηκε να μην μπορεί να το παίξει. Να ξαναπούμε το κλασικό ότι δεν είστε ο Canyon, δεν είμαστε ο Canyon. Ναι, αλλά ούτε ο Canyon μπορεί και έχασε με αυτό. Ούτε ο Canyon δεν ήταν ο Canyon με το Kha'Zix. Είχε παίξει νομίζω ένα και κέρδισε ένα και ξανά παίξε και έχασε. Ναι, νομίζω είχε παίξει τρεις φορές. Ένα κέρδισε στην Κορέα στο τελικό. Ναι. Πρέπει να παίξει τρεις φορές. Είναι Canyon. Είχε θετικό win ratio, αλλά απ' την άλλη το καταλαβαίνω, γιατί ναι, δεν μπορείς να πας ιδιαίτερα το utility με το max W, μπορεί να maxize W δεύτερο, αλλά κοιτάξτε λίγο και την αντίπαλη ομάδα. Εδώ θα σε διακόψω, συγγνώμη, είναι πολύ πολύ καλό το max W. Έχοντας τρία range απέναντι για να μπορείς να κυνηγάς πολύ πιο εύκολα. Evolve, όχι για max. Ναι, για evolve λέω. Okay. Εγώ, evolve slash max. Εγώ θεωρώ ότι κάνεις evolve Q, γιατί υπάρχουν ακριβώς τρία squishy range και αν βγεις έστω και λίγο μπροστά, κανένας θάμνος στην αντίπαλη ζούγκλα δεν είναι ασφαλής. Δεν ωραία. Ξέρω κατά πόσο βγάζει. Να δώσουμε το χέρι και να πω κι εγώ Evolve Ro. Γιατί έχει Oriana. Ή γιατί θα παίξει mid lane. Και το Ro είναι λίγο broken. Και γιατί είναι 3 invisibility. Άμα το πάμε έτσι, και το Epsilon είναι καλό γιατί σου δίνει περισσότερο χώρο. Epsilon είναι Turbo Trust. Γενικά ναι, απλά. Μα ξέρεις, απέναντι σε 3 range, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι είναι safe να πούμε ότι όταν έχει πάρα πολύ frontline, μαξάρει το Q για να έχει περισσότερο damage πάνω σε αυτά τα bulky targets. Και όταν έχει πάρα πολλά range, επειδή θε να τα φτάσει, θε να τα κυνηγήσει. Είναι μια πιο safe επιλογή στο να πας για το WMAX. Τώρα αν έχεις μια ωραία στην ομάδα σου, το ακούω πάρα πολύ το. Κοίτα, γνώμη μου, υπάρχουν δύο playstyle. Okay, μπορεί και παραπάνω, αλλά είναι το Q σε W, που είναι το ναι. Πιο σύνηθες που θα δεις. Αλλά υπάρχει και το ρο πρώτο, που το ρο πρώτο το κάνουν πιο πολύ στο competitive. Γιατί είναι και πιο εύκολο να κάνεις navigate και είναι ο ρόλος σου μέσα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Είναι να κάνεις burst, γιατί το comp σου δεν λέει τόσο burst. Είναι να γίνεις στο delivery, είναι να πιάσεις τον αντίπαλο εκεί που δεν το περιμένει. Άρα μπορεί να δούμε QW το οποίο βγάζει νόημα και να κάνει assassinate, αλλά εγώ θα περίμενα Evolve Ro πρώτα. Το θέλεις όμως αυτό, παίζοντας Kha'Zix, έχοντας πάρει την απόφαση να πάρεις ένα τόσο επιθετικό champion, γιατί το delivery θεωρητικά μπορούσε να το κάνει και ένας Jarvan, και ένας Jinzhao, και ένα Maokai, και ένα Sejuani. Πόσα junglers υπάρχουν που μπορούν να κάνουν αυτό το delivery. Θες να πάρεις το Kha'Zix αποκλειστικά και μόνο για να κάνεις αυτό το delivery με το Max Ulti όμως. Εγώ νομίζω ότι παίρνεις το Kha'Zix γιατί ότως είναι λίγο skill στην αρχή. Όντως, άμα αρχίζεις να βγαίνεις μπροστά, όχι μόνο ματσάρεις, αλλά κάνεις έξι και όλους αυτούς τους aggressive AP junglers που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο meta και μπορείς να παίξεις. Μάλιστα, πάμε να δούμε τι θα κάνει το Kha'Zix. Φύγαμε για το game 1. Πρώτο game λοιπόν και ξεκινάμε αρκετά ζεστά με μερικά special picks στο παιχνίδι και σας είχαμε πει συγκεκριμένα για τον Corki προχτές ότι έχει αυτό το καινούριο build. Με το Hail of Blades στο Opportunity για πρώτο αντικείμενο. Και θέλω να δω επειδή ο Jim Snop διαχρονικά ήταν αυτός ο Κάσαντιν Corki player. Τι μπορεί να κάνει τώρα με το Corki, αλλά στην καινούργια μορφή του. Ωραία. Θέλω να δω και εγώ. Θέλω να δω και όλο το build του, γιατί έχω παίξει αρκετά Corki, κυρίως με First Strike. Γιατί νιώθω ότι το First Strike είναι super εύκολο να το προκάρεις. Πας πάνω στο wave, ανοίγεις το E λίγο πριν ξεκινήσεις το First Strike, παίρνεις κάπου στο 20 gold σε κάθε wave, που είναι αρκετά πολύ. Ειδικά όταν θες να χτίσεις τα πιο ακριβά items. Αλλά νιώθω ότι σχεδόν πάντα, αν θες να το σπαμάρεις, χάνεις μάνα. Δεν μπορείς να παίξεις για πάρα πολύ ώρα με αυτά. Μετά μένεις χωρίς μάνα, πρέπει να κάνεις reset συνέχεια, reset στο reset. Και ενώ θες να χτίσεις lethality, πολλές φορές δεν θες να χτίσεις το tier. Γιατί αργεί πάρα πολύ το μουραμάνα και να στακάρει, αλλά και να το αγοράσεις. Θες ένα-δύο lethality item πρώτα, μετά να αγοράσεις το μουραμάνα και κάθεσαι με ένα 450 πάνω στο οποίο δεν σου δίνει απολύτως τίποτα. Και ενώ ο Nicolex παίζει με το Conqueror. Γιατί γίνεται, παιδιά, για brand, δείτε Algorithm, δεν ξέρω πώς να το πω, και παίζει πάρα πολύ brand Algorithm αυτή τη στιγμή. Το και τον έχω δει να παίζει με Conqueror, αλλά ένα στα 10 games σε πολύ συγκεκριμένα matchup. Και βλέποντας το comp που έχει Game Space, δεν νομίζω ότι είναι το game για Conqueror. Γιατί το πιο beefy frontline είναι ο Skarner, οι υπόλοιποι είναι σχετικά squishy και αν τους πιάσεις με ένα combo, πάντα το Electrocute, το Harvest, ακόμα και το First Strike θα έβγαζε λίγο παραπάνω value. Αλλά θέλω να πάει με Conqueror, είναι πιο πολύ ότι αν το fight κρατήσει
15 δεύτερα θα βγάλει, θα έχει αυτό το extra AP. Αλλά ο Brand ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί καλά με AP. Λειτουργεί καλά με penetration και με dot effects. Ναι. Οπότε μάλλον θα πα για τη διπλή μάσκα. Να δούμε αν αυτό θα αρχίσει να βοηθάει με το Conqueror. Σίγουρα θα μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, αν πάει σε μια πιο περίεργη επιλογή τύπου Riftmaker. Αλλά θα μου πει σχεδόν κανένα δεν πάει Riftmaker. Ναι. Να βλέπουμε εδώ πέρα στο bottom lane το πώς λειτουργεί το Rumble πάνω σε Nautilus. Ο Nautilus ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Και τώρα δέχεται και το Root. Τώρα δέχεται και το Ignite. Αφήνει βέβαια αυτό στο δικό του όταν τα κάτω για να πάρει το Aftershock. Αλλά θα φλασάρει κιόλας. Εδώ είναι ότι το Wave δεν μπορούν να τα κουμπίσουν και δεν είναι καν ένα CS μακριά. Οπότε το ότι έκατσαν κοντά στο Wave είναι από μόνο του λίγο περίεργο. Ναι, ήταν απαγορευτικό από αυτού. Μεγάλο λάθος που από ό,τι φαίνεται η εμπειρία του τιμωρεί και τώρα καίνε και τον barrier του Παπαρότη. Αμέσως μείον 2 summoners για ένα Ignite. Ο τόπος το οποίο παίζει ο ίδιος με τον barrier. Λέει στον Τζάου, φίλε μου, έχει σα πει από το W και τέλος. Ενώ Σαββέρο έκανε το jump. Δεν έχει ιδέα. Θα φύγει το W, θα προκάρει το passive και με δύο ακόμα ότος παίζει να τον σκοτώνει. Το Conqueror δεν θα προκάρει. Και τώρα το red buff γυρνάει πάνω στον Nicolex. Ο Nicolex λέει, πρέπει να το πάρω και να φύγω. Πώς θα φύγει. Αλλά γρήγορα. Πώς θα φύγει όμως. Έχει flash, αλλά βλέπει τον Warzy. Μπορεί να περιμένει τα cooldowns και να γυρίσει πάνω στον ίδιο. Πετυχαίνει το stun για να δούμε, είναι αρκετά. Okay, πήγα να πω ότι μπορεί να το κάνει χωρίς να φλασάρει. Αλλά δεν το τολμάει, λέει, ξέρεις κάτι άκυρο, απλά φλασάρω. Και τον Icebreaker. Έρχεται ο Σκορπιός, δεν φτάνει για να τον πιάσει, αλλά δεν ξέρω αν θέλει να φλασάρει και να κάνει slow. Είναι κοντά ο Jimmsnop και ο Icebreaker εδώ πρέπει να φύγει. Και αυτός, οπότε ο Nicolex λέει, mission successful, είμαι πίσω στο jungle μου, συν ένα red buff. Συν ένα red buff, αλλά πολύ πίσω στο tempo η αλήθεια είναι. Οπότε μέχρι να το κάνει αυτό και... Μπραν χωρίς Λάς είναι ένα πικ το οποίο μπορείς να κάνεις abuse. Η αλήθεια είναι, ειδικά με τα πικς που υπάρχουν στην απέναντι πλευρά. Ο Icebreaker, ο οποίος έχει κάνει για το δικό του reset ήδη. Έχει γυρίσει με Tear of the Goddess και το Wave το βρίσκει σε ιδανικό σημείο για να κάνει ό,τι θέλει. Ω, στο bottom lane, ναι. Εκεί που τους αφήσαμε, εκεί τους βρίσκουμε. Έχω παίξει η Rumble. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αστείο ως support main. Το μοναδικό είναι ότι στο solo queue chat δεν δουλεύει τόσο καλά γιατί τα AD carries πάνε mental. Αναγκαστικά καλό ή κακό θα πάρει κάποια CS, θα πάρει κάποια πράγματα έτσι όπω πάτε να σπρώξει το wave και συνήθω τα ADCs δεν το παίρνουν πάρα πολύ θερμά. Και τα ADCs ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ ήρεμοι άνθρωποι γενικά. Ναι. Και αντιμετωπίζουν καταστάσει όπω θα περίμενε. Με μηδέν εγωισμό. Και το αφήνουμε εκεί, βλέπετε παιδιά. Είμαστε όλοι, τουλάχιστον δίνουμε τα χέρια στο τι ξέρουμε για τα AD carries. Οπότε πάμε στο Planers, πολύ πιο ενδιαφέρον. Δύο φίλοι εδώ πέρα απλά να φαρμάρουνε. Ναι. Δεν θέλουν να παίξουν πολύ ξύλο μεταξύ τους. Βλέπετε ο Ice θα πατάει ένα W, ο John Giannis θα πατάει μια σπίδα, θα ανταλλάζουν λίγο damage, ένα grasp ρε παιδί μου για το extra HP. Ναι. Και αυτό ήταν. Βέβαια ο John Giannis θα παίρνει ακόμη περισσότερο HP, προφανώς γιατί οπ, τον έκοψε τον stunner στο τοίχο, το damage υπάρχει, Q. Και το passive καίει και θα τον σκοτώσει και μόλις είπε ότι μπορεί να μην γίνει τίποτα άλλο, δες εδώ που μπορεί να πεθάνουν και οι δύο, αλλά κυρώνει ένα ότοτα ο John Giannis και σίγουρα δεν θα μπορέσει να σκοτώσει. Και αυτό ήταν το Stinger του Skarner που μαξάρει Q by the way. Δεν μαξάρει W στο top τώρα. Ναι, το Wave όμως είναι σε κακό σημείο για τον ίδιο. Αν θέλει να κάτσει, μένει, θα πρέπει να υποφέρει. Όσον αφορά το SP, υποπάρει το ένα του ποτάκι, το άλλο όχι. Το 95-89-22 είναι πάνω στο δράκο, τον ξεκινάει. Αλλά είναι κοντά σε Βέρο, τον έχουν σποτάρει και τον ίδιο και ο ίδιος δεν το ξέρει αυτό. Και πάει σιγά σιγά βλέπω Σαβέρο, αλλά το bot της GameSpace τώρα κουνιέται. Και ο Enzawe θα μπορούσε να είναι το target που γυρνάς πάνω για να σκοτώσεις, αλλά τι γίνεται με αυτό το δράκο. Είναι ο πιο ενοχλητικός, γιατί μιας και σε βαρέσει, σου κάνει πέρμα slow και ο Enzawe εδώ πρέπει να κάνει respect και να φλασάρει, αλλά φλασάρει στο αντίπαλο jungle εκεί που είναι μόνος του. Άρα κοίτα, θα πεθάνει. Αυτό το ξέρουμε. Άρα θα δώσουν το kill στον Jimmsnop που θα μπορεί να σνομπολάρει πολύ hard με αυτό το kill. Θα τζαμπάρει από τον τοίχο, θα αφήσει τον damage και το kill είναι πρακτικά δικό του. Μπορεί να γυρίσει ο Ντζάουε σε λίγο, να ξέρει, τραβάει το wave εδώ πέρα, θα γίνει slow που στο επόμενο και όλη αυτή την ώρα είχε τουλάχιστον μείνει μόνο του στο bottom lane. Ο Golden Toast να ψάρει. Λίγο περίεργο το flash. Εγώ περιμένω να φλασάρουν πάνω στον Nicolex εκεί πέρα. Γιατί αν φλάσαρε πάνω του και απέφυγε το stun, θα μπορούσε να τον σκοτώσει με το overheat. Ο Nicolex δεν έχει flash, είναι ένα flash, Houseman. Ναι, πρέπει να φλασάρει και ο Warzy μέσα από τον τοίχο, τρέχοντα μακριά με το extra movement από το W. Αλλά άλλο ένα χαμένο flash και σιγά σιγά η TPX. Βάζει το πόδι κάτω και λέει: πρέπει και εμείς να παίξουμε επιθετικά. Μπορούμε να πάμε στο δράκο και εκμεταλλεύονται ότι ο Kha'Zix πριν πάρει το evolution του δεν μπορεί να κάνει πολλά. Είναι πολύ δύσκολο champion να κάνει navigate στα πολύ early levels. Ναι, θέλει να μπουν και πάλι. Enzawe είναι πρώτο στο ποτάμι. Θα δεχτεί λίγο damage. Έχει flash. Enzawe δεν έχει flash. Αλλά το hook θα πιάσει τείχο για καλή του τύχη και θα το περπατήσει αυτό. Όσο θέλει να κλείσει το game space σίγουρα, αλλά βλέπει υπάρχει έλλειψη από ultimates. Μόνο το Shockwave είναι εκεί. Το Shockwave έχει χάθει πιο πριν. Ωραία, δεν έχουν ούτε αυτό. Ναι, δεν ξέρω καν από το Patcher. Η αλήθεια είναι. Και τώρα κάθονται όλοι στο bottom lane και θέλουν να πιέσουν. Another one. Flash. Και του φλασάρουν τώρα και δεν νομίζω ότι περνάει καλά. Έχασε το flash του.
Και τώρα λέει εκδίκηση για ό,τι μου έκανε στα δύο πρώτα levels. Το kill περνάει στο Gym Snop, αυτό είναι στο 2-0-0 και για άλλη μια φορά βλέπουμε λίγο το σύμπτωμα του πρώτου παιχνιδιού από την ομάδα των Games Ace, όπου δεν κάνουν τις κινήσεις που θα ήθελαν να κάνουν. Τουλάχιστον στο top Icebreaker πάλι είναι μια χαρά. Παίζει πάρα πολύ με την passive του και με το dot effect πάνω στον αντίπαλο για να περάσει όλο ένα και περισσότερο SP. Αυτή η πέτρα κάπως τον πέτυχε. Ναι, από ό,τι φαίνεται έχει μεγάλο hitbox. Και κανονικά ο Skarner, για όσο δεν ξέρω, όταν βγήκε maxare W στο top, απλά το σπάμαρε και έπαιρνε σπίτι, δεν έκανε damage. Αλλά σε αυτό το match από Ice παίζει πολύ έξυπνα. Τον κόβει κάθε φορά που σηκώνει τα χέρια τον Τζον Γιάννη και μετά τον πατάει με το Stinger, όπου μπορείς να σηκώσεις την πέτρα και για όση ώρα είσαι στο ε, η πέτρα το cooldown δεν πέφτει. Θα το κάνει refresh, άρα την κρατάς παραπάνω και μπορείς να πάρεις δύο πέτρες σε ρί. Ναι, για να μπορείς να πετύχεις μετά πολλά, πολλά autotax και με τα τρία autotax να μαζέψεις και την τσάβα πέτρα. Τώρα ο Νίκολ έχει εμφανιστεί στο top, ulti για ulti. Ναι, αγκαλιάζονται στο top lane και δεν υπάρχει flash στον Icebreaker, αλλά με καλό slow από τον Τζον Γιάννη. Θα μπορούσαν να σκοτώσουν, αλλά ο Ice είναι έτοιμος για όλα και ο Νίκολεξ λέει ευχαριστώ για το wave. Ναι, και επίσης παίρνει και το χρόνο πάνω στον Τέχνους. Δεν ξέρω αν πήρε καν το πρώτο Σαβέρο. Ήταν εκεί πέρα. Να δούμε αν θα πήρε κάποιο. Οπ. Να το. Το ένα που λείπει. Yep. Αλλά τώρα Τζον Γιάννης μαζί με τον Νίκολεξ είναι πρώτο εκεί πέρα και μου φαίνεται λίγο περίεργες κινήσεις της Game Space. Δεν πιέζει εκεί πέρα που μπορεί να πιέσει. Παίζει συνέχεια για να αντιδράσει σε κινήσεις και σαν να τους έχει μαγέψει από την άλλη τύπη παράδοξη, η οποία παίζει αρκετά καλά το μάκρο της. Εμένα με τρομάζει ότι ο Κόρκ είναι 2-0. Ότι αυτός ο Κόρκ αντιθέτως. Εμένα με πειράζει πάρα πολύ ότι αυτός ο Κόρκ είναι 3-0. Όχι, εντάξει, θα το δώσω στον Παπαδάκη. Με πειράζει πάρα πολύ που αυτός ο Κόρκ είναι 2-0-1. Ξέρεις κάτι, είναι αυτός ο Κόρκ που δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Πραγματικά 0 πίεση πάνω του και τα λιθάλιτε αρχίζουν και βγαίνουν. Και ετοιμαστείτε λοιπόν για όσους δεν έχουν δει Κόρκ, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο παίζεται σε κάθε division αυτή τη στιγμή στο solo queue. Αλλά για όσους δεν το έχουν δει, στα 3 items πιστεύω ότι ήταν δυνατός πιο πριν. Ετοιμάστε για damage. Κοίτα, απλά τώρα για να είναι δυνατός πρέπει να βάλει τον εαυτό του μέσα στο κίνδυνο. Okay, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Κόρκι, ότι δεν μπορεί να είναι δύο οθόνες μακριά και να σπατάει ροκιτούλες φτού φτού και να σπερνάει όλο στο HP σιγά σιγά. Πρέπει να βγει μπροστά, πρέπει να αρχίσει να πιέζει. Όπως μάλλον πρέπει να αρχίσει να πιέζει και η Gamespace τώρα, γιατί αλλιώς αρχίζει και χάνει πράγματα. Ο Golden Toast ήταν σχεδόν 30 CS πάνω και αυτό αρχίζει και μειώνεται. Ο Enzhou έχει μείνει στο level 4 παρακαλώ πολύ και το level 6 του είναι τεράστιο spike. Ναι, το χρειάζεται αυτό και ο Χάσμον τον έχει περάσει σε XP, ο Παπαρότης έχει το άρωπο, ο Παπαρότης για άλλη μια φορά. Πολύ safe laning phase. Δεν ρίσκαρε πουθενά, έμεινε πίσω στα CS, λέει δεν θα πεθάνω και μετά μπορούν να σκοτώσουν και λίγο παραπάνω. Όσο εμείς πάμε σε μια μικρή παύση. Γιατί εννοείται ότι θα πάμε σε μια μικρή παύση, δεν το περιμένατε αν είναι δυνατόν. Γιατί είσαι εσύ εδώ, το έχουμε πει. Γιατί είσαι εσύ εδώ, το έχουμε πει. Εγώ θα σου πω, την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι, θα δεις. Θα έχει τα διπλάσια πόζες, chat. Ωραία. Εγώ προσπαθώ. Το κρατάω αυτό. Εγώ προσπαθώ. Mm-hmm. Με όλη μου την δύναμη να τον σταματήσω από το να πατάει το κουμπί του πώς. Ωραία, αλλά, άρα, αν δεν έχει πώς την επόμενη εβδομάδα, θα δώσεις 10 skins στο chat. Ουφ, γιατί μου το κάνεις, όχι, 10 skins. 10 skins στο chat. 10. Ναι, σε όσους είναι εδώ τώρα. Θα μου τα δώσεις, εσύ να τα δώσω εγώ. Έλα τώρα. Έχεις και το Arena Tournament. Τον βλέπετε πάλι, δεν είναι έτοιμος να απαντήσει, οπότε εγώ πρέπει θα να πάρω τροφή για τις γάτες. Ξέρεις πόσο κοστίζει. Κοίτα, θα μπορούσε να πας στον Enzhoue γιατί έχει δώσει τροφή σε όλη την DPX αυτό το game. Ισχύει να το πούμε αυτό. Και αυτό, ένα kill στο Παπαρότη, δύο kill στο Gym Snop και ο Gym Snop. Πραγματικά αυτός ο Corki, και δεν γίνεται. Είναι αυτά τα σενάρια στο solo queue που είναι ο laner σου και δεν κάνει τίποτα. Και δεν έχει κάνει τίποτα. Απλά έχει κουνηθεί δύο φορές από το lane για να πάει μέχρι το δράκο. Και τον βλέπεις ότι είναι 2-0-1 και λες, παιδιά, γιατί είναι 2-0-1 και αυτό το 2-0-1 μπορεί να οδηγήσει σε ένα πολύ δυνατό mid to late game και είπαμε ότι σκελάρουν πολύ καλά. Νέο Σκάρνερ ωραίος. Αλλά βλέπεις να πιάνει αυτές τις τριπλές ultimate για να γίνει το combo bombo. Θα δείξει η αλήθεια. Δεν έχουμε δει να πλησιάζει πάνω από ένα άτομο μέσα στο παιχνίδι και έχει πάρει και το ένα solo μπόλο στο top lane. Οπότε κρατάει και αυτός λίγο την ομάδα του μπροστά. Νιώθω πραγματικά ότι σαν να ξαναβλέπω το πρώτο παιχνίδι της Game Space με την WL Gaming. Γιατί ο Σαβέρο μισοκάνει κάποιες κινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν ολοκληρώνει απολύτως τίποτα. Και κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιος αντίπαλος κοντά, απλά φεύγει. Ο Warzy είναι λίγο AFK. Ενώ ο Icebreaker και ο Golden Toast είναι μπροστά. Είναι μια ιστορία την οποία μπορεί να δούμε και άλλες φορές. Κοίτα, ο Icebreaker ή θα φάει τρελό κάμιο, θα μείνει πίσω από ό,τι φαίνεται ή θα παίξει το lane του στο 1v1. Αλλά ξέρουμε ότι είναι δυνατός laner. Okay, αυτό νομίζω το ξέραμε πάντα από το πώς έπαιζε. Με τον Τζον Γιάννη είναι αυτός ο πιο. Wait, αυτός δεν είναι ο Τζον Γιάννης, αλλά κάνει πρόξη. Τι γίνεται. Μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Κοίτα, εγώ το είχα πει εξ αρχής ότι ο Τζον Γιάννης είναι ένας mini Icebreaker. Okay, απλά κάποια στιγμή έφυγε λίγο από την Icebreaker σχολή και πήγε στην The Bowsen σχολή. Ναι. Για το The Bowsen λόγο. Νάτος. Έρχεται. Αγνοεί τους πάντες, πάει το wave. Τα κλασικά. Τα γνωστά chat. Και δεν παίζει η Rayleigh ο Icebreaker για να το τιμωρήσει. Η Riven.
Arrow, τον πέτυχε Arrow! Και δεν μπορεί να κουνηθεί. Φλασάρικη ο Νίκολεξ για να αρπάξει το kill. Και τι λέγαμε για τα Arrow του Παπαρότη? Είναι insane κάθε φορά. Κάπως τα πετυχαίνει όλα, κάπως βγάζει την ομάδα του ακόμα πιο μπροστά στο 1-4 το σκορ, παρακαλώ πολύ. Με τον Jimstop να έχει 100% kill participation στο 2-0-2 και να έχει ένα pick το οποίο σκυλάρει στον Θεό. Ναι, και να παίρνει και τα plates του τώρα, μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο spike. Level 6 για τον Houseman. Επίσης, δύο plates επειδή έχουν και δύο συντέκνους. Άρα το γυρνάει πίσω και ο Jimstop πρέπει να έχει item. Και θέλω να δω γιατί item θα πάει αργότερα. Ναι, μετά το opportunity είναι το θέμα. Μπορεί να πάει collector. Γιατί θες να παίξεις και λίγο με την καινούργια passive του Corki. Η passive η οποία λέει τα spellblade effect σου ή τα critical σου σου δίνουν true damage. Αν πας lethality, να έχεις πάρα πολύ damage. Διότι έχεις και το armor shred μαζί με το magic, με το MR shred από το gatling gun σου. Οπότε αυτό μαζί με το lethality σου δίνει πάρα πολύ damage στην αρχή του παιχνιδιού. Αλλά χάνεις ολόκληρη την passive σου και θες να παίξεις έναν champion χωρίς passive. Κοίτα, μπορεί να πάει collector infinity από εδώ και πέρα. Ή αν θέλει να πάει, δεν ξέρω. Trinity, ναι, μεν το ακόλα βλέπω ήδη το crit πάνω του. Και αυτό μας αφήνει με μια γεύση του τι μπορεί να έρθει. Collector, λογικά. Είναι αρκετά, είναι πολύ δυνατό 3 items πάει, γιατί έχει 50% crit, άπειρο damage, execute. Και ό,τι και να κάνει, πονάει. Όσο ο Nicolex μου αρέσει πάρα πολύ, ράσαρε κατευθείαν τον Blackfire Torch. Στον Brand είναι ωραίο γιατί ο Brand abusarit και λίγο παραπάνω με mana το τρέχει. Ναι, μεν το Liandris σαν επιλογή είναι πιο λογικό. Wait, το πέρα ο Ice είχε πάρει Tower Aggro από το W. Ναι, αλλά έφυγε μέσα από το τοίχο. Γιατί είναι αυτό το pick. Chat, να ξέρετε, αναρωτιέμαι το πότε θα δούμε τα επόμενα lane swaps, γιατί υπάρχει ο Skarner. Και είχα πετύχει Skarner στην ομάδα μου, ο οποίος άρχισε να τρώει dive από 3 και 4 άτομα και απλά λέει αντίος μουτσάτσος και φεύγει, πραγματικά πήγε στο map του Aram. Κοίτα, με τα patch που βγήκανε σήμερα, νομίζω δεν θα ξαναδούμε lane swaps. Δεν τα έχω δει ακόμα, να ξέρεις, για να μην μπερδευτώ. Θα τα αναλύσουμε στο επόμενο patch, να ξέρετε. Απλά, αν περιμέναμε ποτέ να δούμε lane swaps, μπορεί να είναι σε αυτό το patch, αν κάποια ομάδα το προσπαθήσει, που μέχρι τώρα έχουμε δει μόνο μια φορά. Το LEC. Ποιο patch θα παιχθεί? Η παραγωγή θα το φροντίσει να το μάθω. Όσο ο Jim Snop θα φροντίσει να πάρει το μισό HP του Warzy με τα αντικείμενά του, ο Warzy πρέπει να κάψει το Shockwave, ένα πολύ μεγαλύτερο cooldown σε αυτή την περίπτωση, για να σταματήσει να βγάλει πάνω κάτω even το trade. Ναι. Το Valkyrie πολύ μικρότερο προφανώς και πάρα πολύ πιο δυνατό, ενώ ο Brand του Nicolex είναι στο bottom lane, παραμονεύει. Κάθε φορά που ο Njawe κάνει αυτές τις μικρές απερίσκεπτες κινησούρες του, είναι έτοιμος να τιμωρήσει. Βέβαια, αρχίζει και κοστίζει πολύ λιγότερο gold, ενώ εδώ ο Jimstop θα δώσει πολύ gold. Ναι, δεν ξέρω πώς ξεφεύγει από εδώ. Ακόμα και ένα φλασάριο σαβέρο είναι εκεί και μαζεύει και το shutdown και το first strike. Πάρα πολύ gold πάνω του. Και δύο towers που δεν μετράνε. Έχει πάει με το Evolution στο ρο, όπου βλέπετε έχει πολύ πιο συχνά invisibility και για πολύ παραπάνω ώρα. Αλλά το fight ξεκινάει. Είναι πολύ μπροστά ο Njawe που πιάνεται και με δύο ακόμα ότος μπορεί να πέσει. Το Arrow τον χτυπάει και μετά ο Παπαρότη θα φλασάρει να πάρει το kill και φλασάρουν και πάνω στον Warzy. Μπορεί να παίξουν αυτό το fight. Λαμπαίνει μέσα ο Σαβέρο και πιάνει τον Nicolex. Τρέχει μακριά ο Σαβέρο και θα γλιτώσει κιόλα με τον Kha'Zix να είναι ο MVP του fight. Σκοτώνει τον Corki, σκοτώνει τον Brand. Και πολύ πολύ σύντομα θα πεθάνει και ο Nautilus. Ναι, και ενώ έχασαν τον Δράκο, αυτό το fight ήταν εξαιρετικό για την ομάδα της GameSpace. Πέθανε ο Njawe, ο οποίος δεν τον νοιάζει. Στο 0-4 πήρε μερικό reset στο gold που δίνει, αλλά πάρα πολύ λίγο. Και βλέπουμε ότι όλη η υπόλοιπη ομάδα πήρε πράγματα. Πήρε το πρώτο κύλο σεβέρο πάνω στο Jimstop. Άργησε να μπει με στο Δράκο, αλλά μετά απομόνωσε τον Nicolex μόνο του και στο τέλος ευτυχώς που δώσανε και το kill στον Toast. Κοίτα λίγο τα items στο Toast. Έβγαλε το collector. Και από εδώ και πέρα ο Jin πονάει. Πονάει πραγματικά και αυτός, είπαμε, το Collector Infinity από τα καλύτερα builds σε αυτό το patch. Μπορεί να πάει και Lethality, να ξέρεις. Κοίτα, θα ήθελα να το Infinity. Θα ήταν λίγο παραπάνω πιο, πιο ακριβό build, καταλαβαίνω. Και LVR. Δίνει όλο αυτό το AD. Τώρα μετά, μπράβο στο Σαβέρο λοιπόν που βρήκε αυτό το pick. Ο Jimstop, είπαμε αυτό ότι τόση ώρα μπορεί να έχει kills, αλλά δεν είναι ότι έχει κάνει το κάτι παραπάνω για να τα πάρει. Είναι ότι η ομάδα του έχει φροντίσει να τα πάρει. Και με αυτό το περίεργο move που έκανε, εκτέθηκε πάρα πολύ, ειδικά με μισό HP από το trade που είδαμε πριν. Και γι' αυτό πέθαμε. Ναι, εδώ πέρα θέλουν να κλέψουν ένα red buff, ένα blue buff, συγγνώμη, το οποίο το έχει παρατήσει ο Σαβέρο. Έχουν πάει ως 4 λοιπόν οι υπόλοιποι TPX για να δώσουν, ενώ ο Σαβέρο τώρα θα εμφανιστεί στο top, θα δώσει λίγο το push, θα κλέψει μεργασίες για κάποιο λόγο από τον Toast. Θα δώσει πάντως το push για να έχουν το πρώτο λόγο για το referral. Και δεν ξέρω αν ο Toast θέλει να πιέσει τον πύργο ή θέλουν να βγουν στο Herald. Η TPX παραμονεύει από πίσω, αλλά δεν υπάρχει κάποιο blast comb. Πρέπει να κάνουν ολόκληρο το κύκλο αν θέλουν να βρουν είσοδο στο ποτάμι. Και δύσκολο πλέον για TPX, ο Παπαρότης δεν έχει αντικείμενο ακόμα. Ναι, μπορεί να έχει gold, μπορεί να έχει kills, αλλά τα CS του είχε μείνει αρκετά πίσω και βλέπουμε ότι ακόμα είναι πίσω και ακόμα δεν έχει item. Περιμένει να πάει προς το Kraken και με λίγα ακόμα minions υπολογίζει ότι θα το έχει, αλλά χωρίς αυτό το damage του είναι πολύ κάτω. Με τον Icebreaker δες πόσο tanky είναι με ένα μόλις item. 2,5 HP, 2,593.
και armor, πάρα πολύ armor. Αυτή τη στιγμή 150 armor σημαίνει ότι δέχεται κάπου στο 60% λιγότερο damage από AD επιλογές. Οπότε ακόμα και με το armor threat το οποίο δέχεται από τον Gatling Gun είναι πάλι πάντο δύναμος. Ενώ και απ' την άλλη θα μου πεις ακόμα για το pick το οποίο έχει αφήσει τόσο πίσω, το Rumble του Ντζάβουε. Τι δουλειά τι κάνει, νομίζω πρέπει να μαξάρει το Electro Harpoon το E2. Οπότε κάνει και Magic Damage Rate. Αν πετύχει κάποιον η Ριάννα θα κάνει πολύ περισσότερη ζημιά, πάρα πολύ slow. Ναι, το Flame Spitter δεν θα κάνει την ίδια ζημιά, αλλά απ' την άλλη ο ίδιος είναι μια ulti, είναι ένα setup. Ναι, και το game ακόμα είναι even. Μπορεί να κέρδισε το προηγούμενο fight game space, αλλά είχε χάσει τόσα πράγματα πιο πριν που την έχουν αφήσει αρκετά πίσω. Και ο Sion, και αυτός μια χαρά, ok, 2850 HP. Σκέιλάρουν τα δύο tanks, κανένα πρόβλημα. Αλλά από τη μία υπάρχει ένα brand που ειδικεύεται στο να καταστρέφει tanks. Αλλά εδώ είναι το θέμα ότι όταν βγήκε το Blackfire Torch, το win ratio του brand έπεσε. Γιατί πάρα πολλοί πήγαιναν διπλή μάσκα, ενώ ξεκάθαρα το core για τον brand είναι να πας ένα burn item και rallies για να πάρεις το slow. Είναι πολύ πιο effective και μετά μπορείς να πας για την επόμενη μάσκα ή penetration καλύτερα. Άρα εδώ θα πάει διπλή μάσκα ο Nicolex, που καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να πετύχει τα spells του γιατί δεν υπάρχει αυτό το extra utility που μπορεί να προσφέρει. Και μέχρι να βγάλει το Relays και άμα βγάλει Relays, γιατί μετά στο τρίτο item αρχίζει και βγαίνουν πιο σημαντικά αντικείμενα κάπως το Zonias ή Penetration για να κάνεις damage. Μπράβο το Penetration, οποιοδήποτε και να είναι αυτό, να είναι το Void Staff ή το Crypt Loom που συνήθως επιλέγουν γιατί είναι και πάρα πολύ καλό σαν utility. Αρχίζουν και σου λείπουν τα item slots. Αν φτάσει στα 6 items λογικά θα είναι εκεί πέρα, αλλά μέχρι να φτάσει στα 6 items μπορεί αυτό το παιχνίδι να έχει τελειώσει και πολλαπλές φορές. Πάντως. Η TPX ξαναπερνάει μπροστά σε gold, αυτό εξαιτίας του John Γιάννη και του συνεχόμενου push του, το οποίο κάνει, έμεινε για λίγη ώρα μόνο στο top, πρόκαρο το Demolish, είπαμε σχεδόν 3K HP και το Demolish είναι ήδη παντοδύναμο πάνω του, παίρνει το πρώτο πύργο και βγάζει πάλι την ομάδα του μπροστά σε συνολικό gold. Hey, είμαστε πάλι στο top! Hey, και κοίτα, καθαρίζουν. Παλέψτε! Οπ, ένα. Οπ, κάτσε. Grasp. Α, το πήρε. Αρκετό HP και... Grasp! Όχι ακόμα. Δεν θέλω. Για τον Τζον Γιάννη έλεγα να κάνει το δικό του grasp, αλλά εντάξει. Δεν χρειάζεται, έχει παραπάνω HP. Θέλω να αφήσει τον αντίπαλο να το πλησιάσει. Κοίτα, απ' την άλλη, το άλλο τάγκ έχει 1784. Δεν είναι και πολύ καλό. Έχει αυτό. Το μισό HP. Δεν θέλει να βγάλει και αυτό στο πρώτο του item. Είναι support, είναι level 8. Δεν έχουμε δει πολύ τα supports να φεύγουν μακριά από τα AD carries, αλλά έχει μοιραστεί το XP. Δεν σπάει κανένα σπίδα πλέον. Ναι, αυτό στο top lane το damage είναι πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ. Και δεν έχουν αγοράσει. Θέλω να δω αν ο Ice κλείσει το Fimbulwinter για να παίρνει και ασπίδες κάθε φορά που κάνει κάποιο είδους CC. Και κοιτάτε τον το Scanner απλά να κάνει τα trades, να σπάει η ασπίδα να φεύγει. Και μετά ξανάρχεται. Και δεν νομίζω να το κλείσει επί τόπου, γιατί έχει βγάλει ήδη ένα ολόκληρο Negatron Cloak. Πιο μετά το χτίζεις νομίζω. Αλλά τώρα είναι το ερώτημα το τι θέλεις να πας με τον Negatron Cloak. Θες να πας κάποια δεύτερη μάσκα. Κάνει teleport χωρίς να έχει αγοράσει κάτι. Οκ, okay, Dragon Time, καταλαβαίνω. Ψάχνω όμως αμέσως τον Nicolex. Drift προς τα πίσω. Ο Λεξ θα φύγει και έρχεται ο Τζίμς από τη βάση. Περιμένει ο Τζον Γιάννης, αλλά βρίσκει μόνο τον Nice. Αν το πετύχουν, ωραία, θα το πάρουν το killer, το combo wombo πάνω στον Παπαρότη, θα το πάρει τη ζωή. Περιμένει ο Τζίμς που θέλει να πάρει κάτι, το Σαβέρο για την αρχή. Όσο ο Icebreaker αστοχεί το δικό του ulti πάνω στον Nicolex και αυτός μπορεί να παίξει το fight γιατί ακόμα έχει flash και με ένα καλό combo μπορεί να κάνει το stun. Βέβαια, φλασάρουνε πάνω στον Τζίμς Νόμπο που τρώει stun για πάρα πολλή ώρα και πεθαίνει στο τέλος από το dot του Icebreaker. Και τώρα με δύο members στη TPX δεν μπορεί να παίξει το fight. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Βάτος, αυτοί έχουν ακόμα το δικό του smite, οπότε αυτό ψάχνει ο Nicolex. Ψάχνει μια είσοδο και τον Ντζάουε. Θέλει να κάνει το δικό του flank. Κάθεται ακόμα στο Fog of War, σίγουρα δεν τον έχουν δει. Και τώρα θα προχωρήσει μπροστά. Και άμα του βρει από πίσω, μπορεί απλά να κλείσουν πάνω του. Έρχεται, αλλά ξέρουν ότι είναι εκεί. Και ο Nicolex ξεκινάει το kite. Εδώ θα μπορούσαν να κάνουν collapse πάνω στον Ντζάουε σε φάση να πάρουμε κάτι, ένα kill. Αλλά είναι ήδη πολύ μακριά με το hook βέβαια να πετυχαίνει και τον knock-up να κάνει connect το kill. Είναι δικό του στον Τζον Γιάννη για την ακρίβεια. Και το fight συνεχίζεται. Ο Χάουσμεν πριν δεν είχε κάνει καν το ulti από ό,τι φαίνεται. Και φλασάρει πάνω στο Golden Toast που έχει barrier, έχει flash, τρέχει προς τα πίσω, παίρνει το plant, αλλά αυτό ακόμα δεν δίνει movement speed. Φλασάρει για να φύγει. Και ο Nicolex κάνει το δικό του flash, αλλά φάνηκε να μην έχει range. Ναι, φάνηκε να μην φτάνει ποτέ τον Toast από την άλλη πλευρά. Οπότε συνολικά 3 για έναν. Και ένα δράκο για να μάθει την κίνηση, η οποία σπάει και το σερί για το soul τη Team Paradox και ξαναφτάνει even στο goal. Βέβαια. Πάρα πολλά χαμένα σάμονα στο τέλος και για άλλη μια φορά Ντζάουε πιάστηκε και δυστυχώς για τον ίδιο αυτή τη φορά είχε ξανακάνει reset το πόσο goal δίνει και αυτό τον πονάει πάρα πολύ. Τώρα εδώ Σαβέρο θα μπορούσε να ψάξει, αλλά δεν ήξερε ακριβώς το που βρίσκει το Χάσμεν, οπότε δεν ρίσκαρε. Δεν το κάνεις αυτό και πριν, όντως ωραίο κόμπο, Παπαρότης παρότι είχε σάμονες και arrow, δεν έπαιξε τίποτα. Απλά πέθανε πριν προλάβει να πατήσει κουμπί και μετά τα μερικά χαμένα cooldowns γιατί ο Χάσμεν από τίτα πήγε να κάνει ulti πάνω στο Σαβέρο. Αλλά το ulti του δεν έφυγε ποτέ, οπότε το είχε όταν ξαναήρθε στο fight. Ναι. Κατάφερε λοιπόν πάντως με την ulti να πάρει τα summoners, θέλω να σου πω του Toast. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο πιο worth από το να την έκανε και τη στιγμή στο Σαβέρο.
Τώρα ένας πύργος στο bot θα πέσει. Θα το μαζέψει την Paradox για δύο πύργους από πλευρά της GameSpace, η οποία αρχίζει και βρίσκει λίγο αυτό το ρυθμό. Πάλι κάπου εκεί που λέγαμε, ανάμεσα στα 1 με 2 items, έχουν βρει τον ρυθμό τους και πατάνε τον γκάζι. Βγαίνουν νομίζω για πρώτη φορά τώρα μπροστά σε gold. Όχι, είναι ακόμα dead even. Τώρα όμως μπορεί να βγουν μπροστά να το πάρει αυτό. Το πάρει. Δεν είναι κανείς εκεί, okay, οπότε μπορεί να κάτσει. Κάνει Q. Κάνει Q, κάνει damage. Oh, toast. Wait, golden toast. Λοιπόν, φήμες λένε πως ο Golden Toast δεν θα ξεφύγει από αυτό, αλλά οι φήμες μπορεί να είναι απλά φήμες. Oh. Τον πιάνουνε slow, σε slow. Και πήγε το πύργο. Αφήνει κάτω την παγιδούλα του που θα κάνει και slow στους αντιπάλους, αλλά στο τέλος πεθαίνει και δίνει το kill. Ήτανε λίγο εκτός, το βλέπουμε ότι περπατούσε, αλλά ο Icebreaker παίρνει τον πύργο και ξεφεύγει με το top lane. Να έχει πίεση. Ναι, αλλά το gold είναι σχεδόν dead even τώρα πάλι. Το kill το οποίο πήραν πάνω στο Golden Toast και γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε τεράστιο derby και όση ώρα παραμένει even, τόσο χαρούμενοι μπορούμε να βλέπουμε τη Team Paradox, η οποία σκελάρει πολύ πολύ καλύτερα. Πρώτον, έχει δύο marksmen, οι οποίοι σκελάρουν και οι δύο πάρα πολύ καλά μέσα στα υπερχόμενα teamfights. Έχουν ένα τεράστιο frontline, έχουν το AP damage και έχουν και το πάρα μα πάρα πολύ εύκολο engage. Πολλά από αυτά τα πράγματα λείπουν από την GameSpace. Σσσ, ησυχία ρε. Γιατί εδώ υπάρχει μια παγίδα. Το θέμα είναι τι θα πιάσει, okay, γιατί... Και ποιον. Φαίνεται να ξέρει GameSpace πάνω κάτω τι γίνεται και να το περπατάει γύρω από αυτό το μπουσάκι. Όπου δεν έχει φτάσει καν κοντά του και παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει vision μέσα στον μπάρο. No Icebreaker, πετάει πέτρες και λέει εδώ ήσασταν, το ήξερα. Ναι, και ο οποίος τώρα μπορεί να ψάξει κάποιον γιατί βέβαια είναι ως 5 η Team Paradox εκεί πέρα για να μαζέψει το πύργο και να ξεσοφάρισει τον κόλτο. Παιδιά, 22 λεπτά game. Ναι. Βλέπουμε ένα even παιχνίδι. Αυτό να σου πω όμως ότι μ' αρέσει γιατί από τη μία. Έχεις μια ομάδα που περιμέναμε να παίξει καλά, απ' την άλλη η TPX φαίνεται να είναι η έκπληξη για πάρα πολλούς, τουλάχιστον για εμένα, με το πώς κοντράρει κάθε ομάδα που έρχεται μπροστά της. Εννοείς η TP έκπληξη. Θα πεθάνουμε. Έχω πει ήδη κάποια κρύα μέσα στο split, okay? Ναι. Το δέχεσαι? Ναι. Μου ήρθανε παράπονα, ότι δεν έχω πει. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Πιστεύετε ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι κατά βάθος AI που έστειλε στο Rev για να πει αστεία στο cast? Δεν ήταν, και όμως είναι εδώ πέρα μια ulti για να. Διώξουν τον Νίκολα, ο Νίκολα δεν χάλασε τίποτα, δεν έχει το δικό του flash βέβαια και είναι αρκετά σημαντική η ulti αυτή, το equalizer. Ρε, ήταν AI, κασαλή. Δεν ήτανε. Εντάξει. Νομίζω. Εντάξει. αλλά ναι, λοιπόν. Και βλέπουμε ότι πραγματικά η Team Paradox έχει αρχίσει να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Να το πούμε κιόλας, στο πρώτο παιχνίδι μπήκε μέσα και δέχτηκε τεράστια ψυχρολουσία. Και θα περίμενε ότι έχοντα και rookies, ειδικά τον bottom lane τη να είναι καθαρό rookie, λε, OK. Κάπου εδώ το χάνουνε το παιχνίδι. Πολλές φορές έχουμε δύο ομάδες να καταραίουν με λιγότερα από αυτά. Και από τότε το έχουν γυρίσει πλήρως. Ακόμα και να χάσουν σήμερα, νομίζω μπορούν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για την απόδοσή τους. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τους είχα βάλει πέμπτους. Ναι, και ακόμα όμως δεν ξέρουμε καν τι γίνεται, γιατί σε αυτό το game τα tanks έχουν από δύο items. Mm-hmm. Οι junglers έχουν από δύο items. Mm-hmm. Και είναι και δύο πολύ καλοί στο να παίξουν στο late game. Δεν είναι ότι τρώνε full out scale από οτιδήποτε. Okay. Οι mid laners είναι hyper scalers. Και το θέμα είναι στα AD carries. Ότι ο Jin, αν βγει πάρα πολύ μπροστά. Ναι. Θα μπορεί να σκοτώνει, αλλά αν δεν βγει μπροστά, αν δεν πάρει extra kills κάπου, λίγο extra gold, ο Sion θα είναι ένα στίχος μπροστά του. Ναι. Η Ash μπορεί να σκοτώνει tanks. Το θέμα είναι ότι θα μπορεί πάντα να το tankάρει ο Sion, και εκεί πέρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί αν καταφέρνει και βρίσκει οποιονδήποτε άλλον εκτός από το Sion, άντε και τον Houseman, άμα έχει ενεργοποιημένο το Aftershock, θα του κάνει μια χαψιά. Ειδικά το τρίτο του item θα μπορεί να είναι το Rapid combo. Fire, αλλά θα μπορεί να είναι ακόμα και ένα combo, LDR. Το combo, να το. Έχουν πιάσει τον Nicolex και αυτός δεν πατάει κουμπί. Όσο ο Icebreaker έρχεται στο flank, περνάει μπροστά από τον John Yanni και μπορεί να κάνει ulti και να πιάσει τον Jim Snop. Αλλά το knock-up θα έρθει. Δεν θα πετύχει κανέναν από τον John Yanni και γυρνάνε πάνω στον Ice για να κάνουν damage. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό ο Sion, αλλά δες εδώ το χαλί πόσο καλά έχει στρωθεί. Και ζωνάρει όλη την DPX με τον Corki. Να είναι πολύ απειλητικός και να θέλουν να γυρίσουν το fight. Ξαναμπαίνουν μέσα. Double knock-up, έρχεται άρο 2 kills. Μπαίνει μέσα ο Enjabo, αλλά μπαίνει μόνος του. Και φοβερό turn! Οι TPX όχι μόνο παίρνουν 3 kills. Μπορούν να πάνε στο δράκο και όλο αυτό χωρίς τον carry jungler τους. Ναι, και όλο αυτό ενώ τα πράγματα πήγαιναν full στραβά για τους ίδιους. Κάπως ο John Yannis βρήκε αυτή την εξαιρετική γωνία. Και πιάνει πραγματικά και γυρνάει όλο το fight με τον Enjabo επίσης να μοιάζει λίγο χαμένος. Μπήκε μετά όλο μόναχος και εκτελέστηκε. Ήταν καλό. Όσο έπαιζε αργά η GameSpace, φάνηκε να ήταν το play. Γιατί έχεις κάψει το Shockwave, δεν θες να κάνεις κάτι παραπάνω, αλλά αυτό το 1-2, τα steps που έκανες μπροστά. Κάτσε. Respect στον Τζον Γιάννη που λέει: παιδιά, θα πεθάνω, αλλά παίρνουμε το fight. Κάτσε εδώ πέρα. Ωραία, παίρνει αυτό. Ο Σεφέρα δεν έχει ulti και έρχεται και ο Nicolex. Ο Toast δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, έχει summoners, αλλά πώς το κάνει και teleport. Είναι και οι 5. Εδώ πρέπει να γυρίσεις πάνω στο Σεφέρα. Δεν θες να τον αφήσεις να μπει μέσα στο πίτο. Χάσμαν κάνει το δικό του hook, το αστοχήμπερ μέσα στο Σεφέρα. Το smite δεν είναι δικό του και πεθάνει και αυτός. Νάτος όμως και ο Icebreaker κάνει το δικό του CC. Φλασάρει πάνω στο Nicolex και δεν πετυχαίνει το stun ο Brand.
όσο τώρα η υπόλοιπη DPX πρέπει να το βάλει στα πόδια. Ο Παπαρότης φλασάρει και φεύγει, με τον midlaner του να είναι και αυτός εκτός και ο Τζον Γιάννης για άλλη μια φορά να πληρώνει με ένα death, αλλά ο Baron με ένα καλό smite. Είναι δικός τους. Ναι, αλλά είναι Baron σε δύο άτομα, οπότε το πόσο worth είναι ακόμα μέλη να το δούμε. Ναι, τους βγάζει μπροστά στο gold, ναι, δίνει το τρίτο item στον Jim Snop, ο οποίος βγάζει και το Infinity, οπότε τώρα έχει το δυνατό 50% crit spike και μπορεί να πάει και κάποιο utility attack speed item, να πάει για κάποιο rapid fire cannon για παράδειγμα, να πάρει αυτό το extra crit και να εκτελεί τους πάντες. Δράκος περνάει πάνω στο Magic Game Space που της αρέσει πάρα πολύ αυτό το movement speed, το να μπορεί να το στακάρει και να παίζει αργά και με τις αποστάσεις στο παιχνίδι, ειδικά άμα ίσως ο Βέρκ θες να βγάλει το κόμμα μαζί με το Warzy, το είδαμε δύο φορές ήδη, αλλά αυτός ο Baron μπορεί να είναι και το εναρκτήριο λάκτισμα για TPX για να βάλει το πρώτο καρφί στο φέρετρο της Game Space. Ωραία, εγώ θα σε ρωτήσω άλλο. Okay, είμαστε σε ένα GLL που επέστρεψε ο Πάνιστερ, επέστρεψε ο Τζότζος. Έχουμε Έλληνες prospects να κουβαλάνε παιχνίδια και έξτρα με αυτό τον Νίκολεξ να παίρνει και τα smites. Τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε! Μπορείς να μου πεις. Είναι το καλύτερο timeline για το GLL. Γιατί έπρεπε να τον κάνεις έτσι dirty. Γιατί είναι ένα από αυτά. Γιατί έπρεπε να τον κάνεις τόσο dirty. Ήταν καλό αυτό. Αμα ζουμάρουνε τώρα, είναι ακόμα πιο dirty, να ξέρεις. Εντάξει, δεν ζουμάρουνε. Είναι καλό, ήταν κοπλιμέντο αυτό που είπα. Ναι, αλλά ήταν αυτό που λένε το backhanded compliment. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Δεν έχει σημασία. Το κοπλιμέντο κρύβει μέσα και τέτοιο. Έρχεται! Κράξιμο, ενώ έρχεται ο Τζον Γιάννης στο χαλάκι, είναι εκεί πέρα για να περάσει λίγη ζημιά. Ήρθε να τους προειδοποιήσει ότι την επόμενη φορά μπορεί να έρθει πιο κοντά. Το tower δικό τους, το Baron Power Play παρόλα αυτά δεν έχει βγάλει value ακόμα. Είναι πιο πολύ ότι πήρε τον buff εκτός παιχνιδιού, αλλά άφησε τους δράκους να πάνε 2-2. Και σίγουρα οι TPX θέλουν να βρουν ένα fight με αυτόν τον Corki να είναι άπειρα fed και σιγά σιγά. Θέλει να γκρουπάρει, θέλει να πάει να πάρει έλεγχο του top lane για να κάνουν transition αργότερα στα sides. Γιατί δεν σκέφτεται δύο sides. Δεν είναι καθόλου καλά σεταρισμένα για να πουσάρουν μετά οι TPX με τον Baron. Μάλλον αυτό θα είναι. Βέβαια θα αργήσουν αρκετά, οπότε μάλλον θα πάρουν πολύ έναν ακόμα πύργο και αυτό δύσκολα. Έχω να σχολιάσω λίγο για τα itemization που έρχεται. Πάει για το Rapid Fire Cannon ο Jim Snow, το οποίο το πρόβλεψα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να μπορεί να κάνει burst κάποιον αντίπαλο. Αλλά πάει για Rapid Fire Cannon και Toast. Θα αργήσει πάρα πολύ το LDR και αυτό σημαίνει ότι. Έχει 3,5 targets. Δεν μπορεί ποτέ να σπαταλάει bullets πάνω στον Τζον Γιάννη, διότι δεν έχει και σημασία. Δεν τα είμαστε ένα ρηδικό πάνω του, δεν θα του παίρνει καν την ασπίδα. Ο Τζον Γιάννης, με το πόσο armor έχει αυτή τη στιγμή, διαγράφει τον Τζιν σαν champion πλήρως, μέχρι αυτός να βγάλει το LDR, να έχει κάπου στα 800 ID και μαζί με το critical να τρέχει σαν μια πάρα πολύ ενθουσιαστική μίγα. Okay, περιμένω να το δω αυτό, ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά θέλουμε ακόμα, θα πάει το Game 40. Γενικά η Game Space είναι η ομάδα που θα παίζει γενικά αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, τα nail biters που λέμε. Κοίτα, λες να είναι η παλιά rock του GLL. Είναι αυτό το αργό έτσι, even games, τα fights, even το gold, δείτε το. Ακόμα δεν έχει ξεφύγει στις 2000, ενώ η μία ομάδα πήρε Baron. Κοίτα, ο Warriors παίζει κυρίως Oriana. Είναι όντως η rock. Και το ακούμε αυτό. Locket για τον Icebreaker. Ναι. Το ακούμε αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι φθηνό item, το λεγρώνει πάρα πολύ γρήγορα και σου δίνει και πάρα πολλά πράγματα για την ομάδα σου. Διότι κοίτα, πολύ από το damage, ειδικά αυτό του Nicolex, είναι η ΟΗ. Okay? Ναι. Ο οποίο Nicolex τώρα έβγαλε για το δικό του realize, δεν έχει πάει σε άλλε επιλογέ, αλλά και πάλι έχει πολύ damage και πολύ εύκολο να περάσει τα spell του αυτή τη στιγμή. Αλλά με το που πατήσει ulti, Icebreaker τώρα μπορεί να πατήσει απλά το δικό του Solari και το Solari να το σώσει από πάρα πολύ speed. Δεν το έχουν από την επιλογή του support. Οπότε τους βολεύει το ότι έχουν έναν top laner που μπορεί να πάει σε όλα αυτά τα utility items και να αρχίζει να δίνει πάρα πολύ έξτρα αμυντική δύναμη στην ομάδα του. Για το δούμε λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα το Kha'Zix, να πούμε ότι έχει βγάλει το value του. Έχει κάνει αρκετά καλά deliver τα ultimate της Oriana, έχει πάρει τα kills, έχει κουβαλήσει ένα early game fight που πιστεύω θα άλλαζε όλο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Αλλά και ο Kha'Zix δεν φημίζεται ότι έχει τρομερό late game στο competitive play. Γιατί γκρουπάρει εναντίον του και μετά το play του γίνεται μόνο να φέρει την μπάλα της Oriana. Δεν έχει play το να κάνει το 1v9 και να πάρει τα solo kills. Γιατί δες, η Ash έχει τέρμινος, οπότε σημαίνει ότι έχει extra armor. Ο Brand έχει πάρα πολύ HP από τα αντικείμενά του. Ο Sion. Είναι Sion, τι άλλο να πούμε γι' αυτό. Ναι. Και ο Corkin Turbo Fett, σε κάνει one shot. Ο Corkin ο Assassin τώρα, όχι εσύ. Ναι, αλλά. Άμα κάνει καλό ball delivery, ακόμη και αν είναι ο μοναδικός του ρόλος και είσαι προετοιμασμένος σε αυτό, άμα καταφέρει και το φέρει μια φορά, κοίτα λίγο την Oriana. Τρία items, level 16. Ναι. Γενικά, άμα πιάσει 2 και 3 άτομα, ο Warzy αυτή τη στιγμή. Μπορεί να τελειώσει όλο το παιχνίδι. Οπότε αυτός μαζί με τον Σαβέρο κρατάνε τα κλειδιά της νίκης. Η ομάδα της Game Space και η υπόλοιπη ομάδα είναι εκεί για το setup. Ο Icebreaker εκεί για το setup, να κρατήσει λίγο χώρο για σένα. Ο Golden Toast εκεί για το AOE crowd control από απόσταση και το λίγο damage από μακριά το poke. Ο Σαβέρο το ίδιο ακριβώς. Ο Snowman and Jaguar το ίδιο ακριβώς. Αυτοί οι δύο είναι που κρατάνε πραγματικά τη νίκη της Game Space.
και ίσως δούμε σε 5 δευτερόλεπτα. Δεν πετυχαίνει. Πιάνουν τον Icebreaker και τον Ενζάουε ταυτόχρονα. Ο Ice δεν φέρεται να είναι πάρα πολύ και μπαίνει μέσα. Το Shockwave είναι πάνω σε 4. Το combo έχει γίνει και ο Nicolex είναι dead. Θέλει να μπει μέσα. Ο Χάσμαν πετυχαίνει. Το Χούκαλα πεθαίνει και αυτό στο δρόμο. Με τον Τζιν απλά να σνάιπάρει από απόσταση και να παίρνει 2 kills. Θέλουν τον Τζον Γιάννη. Αυτό είναι πάρα πολύ. Το timing είναι καλό για Baron. Θα προλάβουν να έρθουν πίσω ειδικά. Αν σκοτώσουν τον Τζον Γιάννη είναι αυτό το μόνο play. Δες όμως πόσο κρατάει στο frontline. Τον χάιδεψε τόστ. Περπατώντας προς τα έξω. Τον χάιδεψε τόστ. Κοίτα πάλι. Η ασπίδα μεγάλωσε με τον που τον ακούμπησε. Σε παίρνω στο άκρη. Έχει το jump. Αλλά okay. Δεν θα το επιχειρήσει. Θα πάρουν το πύργο κατά πάσα πιθανότητα. Insane play. Πραγματικά το ball delivery το έκανε. Και το έκανε καταπληκτικά. Αλλά αυτό δεν θα του δώσει Baron. Θα του δώσει μόνο το δράκο. Και τώρα είναι το play όπου οι TPX μπορούν στο δεύτερο χρόνο να τρέξουν στον Baron να πάρουν Vision και να παίξουν το fight με δικού του όρου. Βλέπω ήδη το TP να γίνεται προ τον Baron area. Παρ' όλα αυτά, ο Τζον Γιάννη θα μου φαίνονταν περίεργο να πάει στο δράκο. Καλύτερα πάνε, πάρ' το Scuttle, πάρ' το Vision. Γιατί τώρα οι Game Space παίζουν απάντηση ενώ έχουν κερδίσει το fight. Ναι, και τώρα πρέπει να τρέξουν και πάρα πολύ γρήγορα. Μπορούν να ξεκινήσουν τον Baron επί το όπου teleport αμέσω από ποιον είναι το ρεύμα, από τον Icebreaker. Και του δύο. Και από τους δύο, οι οποίοι έρχονται, οι υπόλοιποι αργούν, έχουν τρεις Cloud Drakes. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι, αλλά όχι αρκετά γρήγοροι για να προλάβουν τον Baron. Ναι, και τον βαράνε τον Baron. Δεν είναι και ο Brand. Ο Brand τώρα έρχεται στο πάρτι και γυρνάνε πάνω στον Ice. Αυτός δέχεται stun, πεθαίνει πρώτος. Και τώρα ο Σαβέρο πρέπει να κάνει άλλο ένα θαύμα. Το κάνει! Τσαμπάρει μέσα! Και βρίσκουν κατευθείαν δύο carries. Αλλά ο Παπαράτσο ακόμα βαράει. Πετάει το δικό του άρο. Το Flamethrower όμως καίει και σκοτώνει τον Χάουζουεν. Με τον Τζον Γιάννη να μην κρατάει στο front. Και ο Σαβέρο μαζί με τον Warzy παίζουν το game τη ζωή του. Ναι, το ζήτησες και το έκαναν και ξέρεις ότι τους βοηθάει πάρα πολύ τα τρία Cloud Drakes. Τα Cloud Drakes τα οποία όλοι θα το θεωρούσαν irrelevant, whatever, τους δίνει τόσο πολύ movement speed για να καταφέρουν να φτάσουν μέσα στην αντιπολεμάδα μαζί με το Humus, μαζί με όλο το Lethality το οποίο δίνει movement speed. Είναι απίστευτο για την ομάδα του Game Space η οποία ξαφνικά γυρνάει το παιχνίδι Τούμπα, θα πάρει τον Baron και θα πάρει και έναν Inhibitor. Και τις δύο φορές με το ίδιο ακριβώς play και το θέμα είναι, δες λίγο τα summoners, ο Jim Snop έχει flash. Που σημαίνει ότι δύο φορές έφαγε κόμπο έχοντας flash. Στα μάτια μου, αν φλάστερνε από αυτά, είχε κερδίσει το fight. Γιατί μετά είναι ζωντανός, κάνει άπειρο damage. Αλλά μπορείς να το φλασάρεις. Ο Σαβέρο σε τέλεια timing και φαίνεται να είναι σε synergy με τον Warzy. Και με το jump τώρα. Είναι κατευθείαν. Νομίζω ότι απλά ο Warzy ξέρει πότε να κάνει το shockwave και απλά κοιτάει τον Σαβέρο πότε θα κάνει jump. Δηλαδή εκεί δεν είναι καν να πει ο Σαβέρο, μπαίνω πάντα το κουμπί. Απλά κοιτάει ο midlaner σου και είναι αρκετά καλός ώστε να ξέρει πότε να το πατήσει. Ναι, και το timing για παράδειγμα τώρα στο leap από τον Kha'Zix ήταν πάρα πολύ καλό για την ομάδα του Game Sense. Δεν υπήρχε πραγματικά χρόνος αντίδραση. Πρέπει να το περιμένεις από πριν για να πατήσεις το flash από πριν, προαιρετικά γι' αυτό. Ναι. Και δεν μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ εύκολα. Και τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί και τόσο ήταν στο level 16. Κοντεύει να βγάλει ολόκληρο LDR και σιγά σιγά θα περνάει damage ακόμα και στον Τζον Γιάννη. Δεν θα υπάρχει άτομο το οποίο δεν θα υποφέρει από αυτό το Τζιν. Το frontline σου είναι πολύ λιγότερο frontline από εδώ και πέρα και η ομάδα των GameSpace θα παίξουν σε δύο lanes σιγά σιγά για να ανοίξουν την αντίπαλη βάση. Θες ένα ακόμα combo. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα ακόμα combo στο παιχνίδι, wait. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να μην χρειαστεί να δούμε καν το combo που περιμέναμε γιατί πεθαίνει ο Nicolex για άλλη μια φορά. Και μετά ο Τζον Γιάννης πηγαίνει στον Warzy, δεν πεθαίνει καν το knock-up και το tower του είναι κάτω, οπότε θα δεχθεί πάρα πολύ damage με τον Ice να φέρνει δύο άτομα πίσω και Golden Toast με ένα τέταρτο να αφήνει τον Παπαρότη με τόσο low HP. Περιμένει ο Σαβέρο, πετάει τον W, σκοτώνουν όμως με τον Icebreaker να σνάιπάρει την Ash και τώρα τανκάρει τον πύργο, τανκάρει την αντίπαλη ομάδα και το θέμα είναι ποιος τον σκοτώνει. Κανένας. Είναι ο Σκορπιός και είναι για σένα. Παμ, λέει. Και πάνε στο 3-1 για την ομάδα της GameSpace, η οποία δυσκολεύτηκε. Η Team Paradox ήταν μια επάξια αντίπαλος, αλλά και πάλι καταφέρει να φύγει την νίκη στα 34 λεπτά παιχνιδιού. Η Boomers eSports για άλλη μια φορά με το όχι τόσο mechanics, αλλά καθαρά synergy και όμορφα plays. Καταφέρουν να πάρουν το παιχνίδι. GameSpace δείχνει τι μπορεί να κάνει όταν απλά οργανωθεί και κάνει σωστά τα κουμπιά της. Και αυτό το late game ήταν από τα πιο όμορφα που έχω δει. Το να κάνεις combo σε combo σε combo τρεις φορές σε τρία fights. Απίστευτο. Ναι. Άλλες φορές έχουμε δει το κόμπο να μην πετυχαίνει και απλά να κοπανά το κεφάλι σου ότι έχουμε το ίδιο κόμπο. Αυτή τη φορά είδαμε το άκρος αντίθετο. Ναι. Μάλιστα. Μπράβο στην GameSpace, ένα πάρα πολύ καθαρό παιχνίδι. Η TPX